Καλησπέρα σας, είμαι ο Χάρης Μανολίδης και είστε συντονισμένοι στον Ευρυδυτικό Οργανισμό Ελλήνων. Παρέα θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα στην Μπεσίκτας και τη Βόν, ένα παιχνίδι που διεξάγεται στην Μπεσίκτας Αλκατάλα Αρένα της Κωνσταντινούπολης. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα δευτερόλεπτα, το σκορ είναι 0-0 και η επίθεση είναι για την Μπεσίκτας, η οποία σημειώνει το πρώτο της καλάθι και παίρνει το πρώτο προβάδισμα με σκορ 2-0, 9 λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. Και τώρα η Βόν είναι στην επίθεση, η μπάλα είναι μέσα στο ζωγραφιστό, βγαίνει απ' έξω στην αδύναμη πλευρά. Μαζεύει το αμυντικό rebound ο Σανλή και οργανώνει την ομάδα. Σανλή, ο οποίος πέτυχε και τους δύο πρώτους πόντους. Έχει ένα rebound και δύο πόντους μέχρι τώρα, στο πρώτο 1,5 λεπτό που έχει περάσει από την αρχή του αγώνα. Ο Strawberry στην προσπάθειά του να κατεβάσει την μπάλα έκανε επιθετικό φάουλ πάνω στον Μπαρτόγιο, ο οποίος κέρδισε το πρώτο φάουλ της ημέρας και έτσι υπάρχει και χρέωση του πρώτου φάουλ για την Μπεσίκτας. Τώρα η μπάλα γυρίζει έξω από, από τα 6.75. Ο Μάγιο σηκώνεται, πολύ ωραίο καλάθι, εύστοχο τρίποντο και ξέφρενη παρηγυρισμή από τον προπονητή της Βόν στο μπάγκο. Πολύ ωραίο καλάθι, βγήκε από τα μαρκαρίσματα και με μια πολύ ωραία ενέργεια σκόραρε. Για να δούμε. Τώρα η Μπεσίκτας είναι αυτή η οποία κάνει παιχνίδι. Ο Άνταμς. Πολύ ωραίο καλάθι, 7 μέτρα. Εκπληκτικό σουτ μέσα και αυτό. Φαίνεται ότι υπάρχει πανδεσία στη Μπεσίκτας Αρίνα σήμερα το βράδυ. 5-3 το σκορ στα πρώτα 2 λεπτά αναμέτρησης. Rebound από τον Σανλή. Strawberry. Μοιράζει την μπάλα. Ξανά Strawberry. Κερδίζει το φάουλ από τον Ζούμπτσις. Το πρώτο προσωπικό για τον Ζούμπτσις. Το πρώτο φάουλ και για την Βόν. Ένα έχει και η Μπεσίκτας. Για να δούμε, υπάρχουν οι ελιγμοί. Κλάρκ πηγαίνει σε σουτ 2 πόντων. Χάνεται η ευκαιρία. Για να δούμε ξανά. Μπλοκ. Όχι. Αμυντικό rebound από ποιον, από τον Ντιλέο. Ντιλέο κατεβάζει σε ευνηδιασμό την ομάδα του. Καλάθι, ρακέτα. Ρακέτα από τον Ζούμπτσιτς, ο οποίος έχασε το τρίποντο και ο Σανλή ήταν και πάλι εκεί για να μαζέψει. Μαζεύει ό,τι περισσευούμενο γύρω από τις δύο ρακέτες. Η μπάλα στην αδύναμη πλευρά για την Μπεσίκτας, όπως επιτίθεται προς τα αριστερά. Το σουτ, ο Γκάμπλ είναι εκεί, μαζεύει το αμυντικό rebound έπειτα από προσπάθεια. Ο Κλάρκ αστόχησε στο καλάθι. Μέσα όμως, πολύ ωραίο καλάθι από το Μάγιο. Δεν προλάβαμε να φτάσουμε με τα λόγια μας στην αντίπερα όχθη και ο Μάγιο ήρθε να βάλει ξανά μπροστά τη Βόν με 5-6. Ένα πολύ ωραίο καλάθι. Η Βόν φαίνεται ότι θα δώσει μεγάλη βάση στην γραμμή των 6.75. Φάουλ τώρα στον Strawberry. Την προσπάθειά του για το lay-up. Δύο βολές θα κερδίσει από το φάουλ που έπεσε από τον Gamble. Strawberry. Έτοιμος από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Εύστοχος στην πρώτη. Για να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη βολή του. Ετοιμάζεται να εκτελέσει. Εύστοχος και στη δεύτερη. Όχι, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Αναπηδά πάνω στη ρακέτα με άσχημο τρόπο και καταλήγει τελικά στα χέρια. Στα χέρια πιανού. Στα χέρια του Ζούτζιτς, ο οποίος πάσαρε με πολύ όμορφο τρόπο στον Μάγιο, ο οποίος βγήκε στον ευνηδιασμό, αλλά τελικά δεν κατάφερε να σκοράρει. Και τώρα η μπάλα ξανά για τη Βόν. 6 και 24 για τη λήξη. Μπεσίκτας Βόν, 6-6. Λάθος
Λάθος από τον Άνταμς, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στην προσπάθειά του να βγει σε ευνηδιασμό και να μην πάει σε σετ παιχνίδι, δεν συγκράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Τι λέω για τον Γκάμλ, backdoor πάσα, πολύ ωραίο lay-up. Πολύ ωραίο lay-up από τον Γκάμπλ, ο οποίος πήρε την εξαιρετική πάσα του Ντιλέο. Η κατοχή τώρα για την Μπεσίκτας. Γυρνάει μπάλα. Ο Άνταμς την έχει τώρα στα χέρια του. Ο Άνταμς κάνει βήμα πίσω. Καλάθι, μαζεύει την μπάλα ο Ντιλέο. Η μπάλα χτύπησε τη ρακέτα και έφυγε μακριά έξω από το ζωγραφιστό. Ο Ντιλέο ήταν εκεί όμως για να πάρει το rebound. Ο Ντιλέο, ο οποίος είναι ο πρώτος στα rebound για την Βόνη, με δύο. Στην πλευρά της Μπεσίκτας ο Σανλή έχει τέσσερα, ενώ πρώτος σκόρος στο παιχνίδι με έξι πόντους είναι ο Μάγιο, που έχει εκφράσει πολλές επιθέσεις της Βόνης. Τώρα ένα ακόμα φάουλ για την Μπεσίκτας, στην προσπάθεια που έκανε ο Κλάρκ για να διαβολήσει την άμυνα. Ο Ντιλέο ήταν εκεί και τον σταμάτησε όμως με την κανονικό τρόπο. Ο Κλάρκ είναι εύστοχος στην πρώτη βολή του. Για να δούμε τι θα κάνει και στην δεύτερη. Τρία τα φάουλ πλέον για τη Βόνη. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή του. Τώρα κατεβάζει με τον Μάιο η Βόν. Ο playmaker είναι εκεί για να οργανώσει. Καλάθι από τον Ντιλέο, το οποίο όμως δεν μετράει. Καθώς υπήρξε, προηγήθηκε φάουλ. Ο Κλάρκ, για να δούμε, πιέζει. Μαζεύει και την μπάλα και φεύγει στον ευθυνδιασμό. Κλάρκ, πολύ ωραίο κάρφωμα. Πάρα πολύ ωραίο κάρφωμα από τον παίκτη της Μπεσίκτας, ο οποίος έκλεψε την μπάλα, βγήκε στον ευνηδιασμό, έτρεξε όλο το γήπεδο και δεν δυσκολεύτηκε να καρφώσει μπροστά στο άδειο αμυντικά καλάθι. Ο Άνταμς τώρα όμως υπέπεσε σε φάουλ ξανά, το τρίτο ή τέταρτο για την Μπεσίκτας. Πάνω στο Μάιο. Δεν μας βοηθάει και η στατιστική που δίνεται από το Basketball Champions League, καθώς δεν περνάνε έγκυρα τα φάουλ. Για να δούμε. Ο Γκάμπλ. Γκάμπλ έτοιμος. Αστοχή. Μαζεύει το rebound. Ποιος? Μάγιο. Έξω η μπάλα. Ξανά Μάγιο. Έτοιμος να εκτελέσει για τρίποντο. Η μπάλα στη ρακέτα και βγαίνει εκτός τελικής γραμμής. Επαναφορά για την Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας, η οποία βρίσκεται σε καλή κατάσταση, κέρδισε την προηγούμενη αγωνιστική τον Άρη. Ένα παιχνίδι που δεν είναι καλό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά σίγουρα η Μπεσίκτας έχει βρει το δρόμο της. Έχει χάσει μόνο 2 από τα 14 εντός έδρας παιχνίδια και ενώ μετράει 5 σειρεί νίκες στις τελευταίες αναμετρήσεις της εντός και εκτός Μπεσίκτας Αρίνα. Τώρα συνεχίζει να ανεβάζει το δίκτυο σκορ, φτάνει στο 12-8. Έπειτα από το πολύ ωραίο και εύστοχο καλάθι του Κλάρκ. Ο Άνταμς και άλλο φάουλ από τον Άνταμς, ο οποίος έχει τρεις πόντους, τέσσερα και μία στις δύο βολές. Εύστοχο η πρώτη βολή από το Μάγιο, ο οποίος ανεβαίνει στους 8 πόντους. Εύστοχη και η δεύτερη βολή του. Για να δούμε τι θα κάνει και στην επόμενη φάση η Ιβόν, η οποία θέλει να πλησιάσει κι άλλο, είτε να προσπεράσει την Μπεσίκτας ώστε να
τα πάει να ανακάμψει με στην πορεία. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν θα γίνει αυτή τη φάση, καθώς η Μπεσίκτας ανεβάζει τη διαφορά στους 4 και πάλι. Ο Άνταμς έκανε μια πολύ ωραία assist πριν. Για να δούμε. Βον. Η Βόνη δεν τα κατάφερε. Φάουλ. Φάουλ από ποιον? Όχι. Δεν χρεώνεται φάουλ στο Wims. Η μπάλα είναι όμως πάλι για την Βον. Στην προσπάθεια του Μάγιο να σουτάρει έγινε μπλοκ, αλλά δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την μπάλα μέσα στο γήπεδο οι παίκτες της Μπεσίκτας. Και έτσι ήρθε αναπάντεχα το, η κατοχή ξανά για την Βόν, η οποία ευστοχεί στο σούτ ο Γκάμπλ. Και μετά την πολύ ωραία assist του Κάρι. Και πλέον το σκόρ είναι στο 14-12. 3 και 10 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Άνταμς, ούτε τώρα. Ο Άνταμς που πέρα από τους 3 πόντους που έχει πετύχει, δεν έχει, έχει σημειώσει και μία assist στα αυτά τα πρώτα 7 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Για να δούμε λιγμή κατά το ζωγραφιστό. Πάει και το ανάποδο, λέει από όχι, δεν τα καταφέρνει. Μαζεύει ξανά την μπάλα ο Γκάμπλ. Ήταν μια προσωπική προσπάθεια του παίκτη της Βον, ο οποίος πήρε την μπάλα κατά το καλάθι, την έχασε, αστόχησε στο λέγια που προσπάθησε, αλλά τελικά ο επιμένων νικά και ο Γκάμπλ ήταν αυτός ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια μπόρεσε να ευστοχίσει. Αλλαγές τώρα για την Μπεσίκτας. Ο Άνταμς θα καθίσει στον πάγκο. Παλάσιος θα περάσει. Ο Σιπαϊχή θα περάσει για την Μπεσίκτας, ενώ ο Χιλ θα πάρει τη θέση του Ζούμπιτς για την για λογαριασμό της Βον. Τρεις αλλαγές από τους προπονητές των δύο ομάδων. Προσπαθούν να δώσουν ανάσες παίκτες πριν λήξει το δεκάλεπτο. Τώρα που το σκορ είναι ισοσταθμισμένο στους 14 πόντους. Και θα για να δουν λίγο και να κάνουν μια διαχείριση του παιχνιδιού, καθώς προβλέπεται μεγάλη μάχη από τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι που ελπίζουμε να αποκτήσει ωραία μορφιά και να έχει συναρπαστικό φινάλε, καθώς είναι δύο ομάδες που παραδοσιακά προσφέρουν θέαμα στις αναμετρήσεις τους. Για να δούμε. Γκάμπλ. Παίρνει το διάδρομο. Αστοχή. Ξανά προσπάθεια. Πολύ ωραίο κάρφωμα επιβλητικό πάνω από τους αντιπάλους του. Ο Γκάμπλ με μια ηρωική και πάλι προσπάθεια. Από το άστοχο καλάθι του Κάρι. Πήρε το rebound. Ευστόχησε. Σε ένα πολύ ωραίο κάρφωμα. Για να δούμε η μπάλα τώρα για τον Κλάρκ. Μαζεύει την μπάλα. Πασάρει έξω ο Στρόμπερι. Κλάρκ δίνει το screen. Η μπάλα στην απέναντι πλευρά. Ετοιμάζεται. Όχι, ο Παλάσιος αστοχή. Το lay up από τον Παλά. Το lay up από τον Wims και μετά το εύστοχο καλάθι του Παλάσιος. Ένα παιχνίδι το οποίο πηγαίνει χέρι, πηγαίνουν χέρι-χέρι δύο ομάδες σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά σχεδόν που έχουμε διανύσει. Για να δούμε. Βον. Σπάει την μπάλα έξω. Γκάμπλ έξω, παίρνει το φάουλ όμως. Παίρνει το φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Παλάσιος. Παλάσιο με το νούμερο 33 ήταν αυτός ο οποίος υπέπεσε στο φάουλ του Μπεσίκτας που έχει συμπληρώσει πλέον. Και από εδώ και πέρα ό,τι προσπάθεια κάνουν, ήταν και από το προηγούμενο φάουλ, ό,τι προσπάθεια κάνουν οι παίκτες Βόν θα πηγαίνουν στη γραμμή των βολών. Γκάμπλ με πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού με 8 πόντους, αστοχή όμως την πρώτη βολή. Για να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη. Είναι άστοχος και στη δεύτερη. Οι παίκτες της Μπεσίκτας φαίνεται ότι θα έχουν εκτός από αυτήν και άλλη μία ευκαιρία για να πάρουν προβάτισμα. Εκτός υπάρχει και μια επίθεση της Βον. Για να δούμε, άστοχο το καλάθι από τον Παλάσιος. Ο Γκάμπλ θα περάσει στον πάγκο για το να δώσει θέση στον Μπερκουρίν.
Ο υψηλός όμως παίκτης της Βόν θα καθίσει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Ενώ ο Ντιμπλέρ είναι αυτός ο οποίος θα περάσει τη θέση του Κλάρκ για λογαριασμό της Μπεσίκτας. Δευτερόλεπτα για τη λήξη του δεκαλέπτου. 5 για την επίθεση της Βόν της Μπεσίκτας. Μπάλος γραφιστό αργή. Η μπάλα μένει στα χέρια πιανού. Όχι, του κλέβει ένα πολύ, κάνει ένα πολύ ωραίο κλέξιμο Μάγιο. Μέσα από τα χέρια του Ντιμπλέρ. Μάγιο, εκπληκτικό καλάθι. 16-19. 16-19 ο Μάγιο δημιουργεί και εκτελεί μόνος του σε αυτή τη φάση. Ο Μάγιο, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά στην προηγούμενη προσπάθεια, αλλά τώρα έκανε φάουλ πάνω στο Σιπαγί. Ένα φάουλ το οποίο δίνει την μπάλα για 14 δευτερόλεπτα στα χέρια των παικτών της Μπεσίκτας από την πλάγια γραμμή, από την τελική γραμμή. Ο Μάγιο θα καθίσει στον πάγκο για να δώσει θέση στον Τιλέο, που θα αγωνιστεί αυτά τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Wims, backdoor πάσα. Πηγαίνει στο lay-up. Αστοχή, μαζεύει το rebound το Hill. Πάει να βγάλει την εκτελέση επίθεση. Δεν προλαβαίνει, του μένει μπάλα στα χέρια. Λήξη πρώτης περίοδου. Μπεσίκτας Βόν 16-19. Πηγαίνουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και λίγο, σε λίγο. Παράξενο. Με τον Θωμά Κάστια. Επιστρέψαμε στην Μπεσίκτας Αρένα. Το σκορ άλλαξε κατά 2 πόντους. Μπεσίκτας Βόν 18-19. Έπειτα από την προηγούμενη εύστοχη επίθεση για την Μπεσίκτας, η οποία με τον Ντιμπλέρ πέτυχε ένα πολύ ωραίο lay-up και έφερε το παιχνίδι πιο κοντά στα μέτρα της. 18-19 το σκορ στην Μπεσίκτας Αρένα. Παρακολουθούμε το παιχνίδι από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι το τέλος της αναμέτρησης που προμηνύεται συναρπαστική. Για να δούμε επίθεση για την Μπεσίκτας. Χάνεται κατοχή. Ο Κάριν αυτός ο οποίος έκανε το κλέψιμο. Και τώρα οι δύο ομάδες, η Βόν έχει την ευκαιρία να προσπεράσει. Σου τριών πόντων. Εύστοχο. Εύστοχο καλάθι από το Hill, ο οποίος πέρασε τώρα στο παιχνίδι. Και πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους για το παιχνίδι, έχει ένα rebound και ένα εύστοχο τρίποντο. Πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού είναι ο Μάγιο μέχρι στιγμής, ο Κλάρκ από την αντίπερα όχθη. Ένας Κλάρκ ο οποίος δεν είναι αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση το πρώτο δεκάλεπτο. Οι δύο πεντάδες των ομάδων είναι Στρόμπερι, Σιπαχή, Ντιμπλέρ, Παλάσιος και Wims για την Μπεσίκτας. Με τις άσπρες φανέλες ενώ με τα ροζ, με το διακριτικό αυτό χρώμα του ροζ, η Βόν έχει στη διάθεσή της τον Κάρι, τον Ζούμπτσις, τον Τιλέο, τον Μπρούιν και τον Χιλ. Μια πεντάδα με μια αρκετά ψηλή πεντάδα. Τώρα όμως αυτή την ψηλή πεντάδα με ένα πολύ ωραίο κάρφωμα Στρόμπερι θα την διασπάσει. Θα κερδίσει το φάουλ, θα πάρει και το καλάθι. Ένα παλικαρίσιο, ας μας επιτρέπει η έκφραση, καλάθι, με τον Στρόμπερι να παίρνει όλο το διάδρομο, να φτάνει κατά τη ρακέτα και με επιβλητικό τρόπο με το δεξί χέρι να καρφώνει μπροστά στους παίκτες της Βόν. Έτοιμος ο Στρόμπερι να εκτελέσει την πρώτη βολή. Τα καταφέρνει, είναι εύστοχος. Ανακουφισμένος φαίνεται ο προπονητής της Μπεσίκτας, ο οποίος όμως ζητάει πίεση από τους παίκτες της ομάδας που πιέζουν την πρώτη πάσα. Δεν καταφέρουν το κλέψιμο, όμως χάνεται για λίγο κατοχή. Ξανά στα χέρια του Μπαρτόλο η μπάλα, ο οποίος όμως κάνει λάθος. Κλέβει ο Ντιλέο. Φάουλ τώρα και ξανά φάουλ για τον Στρόμπερι. Η Μπεσίκτας θα πάρει ένα time out και εμείς θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα λίγων δευτερολέπτων. Επίθεση για την Μπεσίκτας, για να δούμε. Επιστρέψαμε.
Επίτηδες για την Μπεσίκτας, ο Ντιμπλερ, εκπληκτικό καλάθι. Ένα πολύ όμορφο καλάθι τριών πόντων από τον Ντιμπλερ που φέρνει την Μπεσίκτας μπροστά με 24-22 και τώρα κατοχή για την Μπον. Αμυντικό rebound και για να δούμε. Έξω η μπάλα. Σου τριών πόντων, μέσα. Μέσα το καλάθι από τον Μπαρτόλο, από την πολύ όμορφη assist του Hill. Και η μπάλα τώρα καίει αυτή τη στιγμή, 24-25 το σκορ, επίθεση για την Μπεσίκτας. Φάουλ, όχι, συνεχίζει το παιχνίδι για να δούμε. Μπάλα στο ζωγραφιστό, μπαίνει άστοχη πάσα, λάθος από τον, ποιος ήτανε, ο Hill, ενώ υπάρχει αλλαγή αυτή τη στιγμή. Ο Μάγιο περνάει στον αγώνα στη θέση του Ντιλέο, ο οποίος δεν πρόσφερε αυτή τη στιγμή τα αναμενόμενα. Στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν καλύτερος. Ο Χίλ με 3 πόντους, 1 assist και 1 rebound στα μέχρι τώρα στατιστικά του. 6-25 για τη λήξη, 26-25 το σκορ. Μπροστά, συνεχόμενα μπροστά η Μπεσίκτας μετά το πέρας του πρώτου δεκαλέπτου, στο οποίο είχε βρεθεί πίσω για 2 πόντους. Βον πλησιάζει στη γραμμή του τριπόντου, οργανώνει την επίθεση με πολύ ωραίο τρόπο ο Μάγιο, παίρνει τα μέτρα του, πασάρει έξω για να δούμε τους ελιγμούς κάτω από το καλάθι. Ο Μπαρτόλο δεν τα καταφέρνει, χάνει το lay-up, μαζεύει την μπάλα. Ποιος? Ο Σιπαχή είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα στα χέρια του και θα οργανώσει την επίθεση. Για να δούμε. Οργανώνονται οι παίκτες της Μπεσίκτας. Ντίμπλερ βγαίνει από τα μαρκαρίσματα. Πασάρι. Πολύ ωραίο καλάθι. Ένας πάρα πολύ όμορφος πόντος. Μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία του παίκτες της Μπεσίκτας που τη φέρνει μπροστά με 4 πόντους. Θυμίζει την Μπεσίκτας των πρώτων λεπτών. Στο πρώτο δεκάλεπτο. Και τώρα για να... Προσπάθεια κατά τη ρακέτα της Μπεσίκτας, χάνει την μπάλα, βγαίνει στον ευνηδιασμό. Χάνει και από εκεί το lay-up, αλλά με φάουλ, το οποίο θα γίνει πάνω στο Σιπαχή από τον Γκάρι. Στην προσπάθεια του να ανακόψει τον αντίπαλό του, υπέπεσε στην παράβαση. Τρίτο φάουλ για την Βον. Time out από την Βον. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, επιστρέψαμε για το φινάλ της δεύτερης περίοδου εδώ πέρα στα στούντιο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Το σκορ έχει μεταβληθεί, η Μπεσίκτας είναι μπροστά για 5 πόντους, 39-34, 39 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να έχουν επιδείξει ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα και εντός παιδιάς και εκτός, το 63% στα δίποντα και το 29% αντίστοιχο της Βόνα, ενώ το 38-50% ευστοχίας των δύο ομάδων από τη γραμμή των 6-75. Μαρτυρά πολλά. Πρώτο σκόρ του παιχνιδιού είναι ο Σαν Λί για την Μπεσίκτας, ενώ από την απέναντι πλευρά ο Μάιο είναι αυτός ο οποίος με 14 πόντους έχει οδηγήσει μπροστά την Βόν και έτσι έχει καταφέρει να ακολουθήσει το σκοράρισμα την Μπεσίκτας, που φημίζεται για τις επιθετικές αρετές πάρα πολύ με το Σαν Λί και τον Κλάρκ κατά από τις δύο ρακέτες. Ο Σαν Λί, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μέχρι τώρα, έχει 5 rebound και 8 πόντους, είναι πάρα πολύ καλά τα στατιστικά του. Ένας παίκτης ο οποίος φημίζεται για το ύψος και τη δύναμή του κατά από τις δύο ρακέτες, επιδεικνύει σήμερα που τα στατιστικά κάνουν καλά που τον δίνουν ως πρωταθλητή στα rebound. Και για να δούμε, επιστρέψαν οι δύο ομάδες από το time out. Η κατοχή είναι για τη Βόν, η οποία έχει την μπάλα. Έξω από το 6.75. Ζούμπτσις, πολύ ωραίο καλάθι. Εκπληκτικό καλάθι από τον Μάιο, ο οποίος με ένα σου τριών πόντων φέρνει το σκορ στις δύο πόντους απόσταση. Time out από το πόντο της Μπενφίκα, της Μπεσίκτας, ο οποίος
Βλέπει την ομάδα του ότι ίσως αμφισβητηθεί το προσβάδισμά της στο, στο τέλος της, της δεύτερης περίοδου και έτσι επειδή θέλει να πάει στο, στην λήξη του ημιχρόνου με το σκορ να, τον δείχνει, να του δείχνει προβάδισμα, καλεί ένα time out ώστε να δώσει τις τελευταίες οδηγίες του παίκτες του για το πώς θα επιτεθούν και πώς θα οργανώσουν επίθεση. Με ένα δούμε αν οδηγίες θα εφαρμοστούν και στο τερέν. Η Βόνη έχει τρεις σερί εκτός έδρας είτε στο Basketball Champions League αλλά σκοράρει τουλάχιστον 84 πόντους σε κάθε παιχνίδι από αυτά, κάτι που φαίνεται και σήμερα καθώς έχει πλησιάσει ήδη τους 40 παρά 3 πόντους και φαίνεται ότι ίσως χαϊδέψει το 80 στο τέλος του παιχνιδιού. 17-19 τα rebound και για τις δύο ομάδες αμυντικά και επιθετικά μαζί. Ένα ελαφρύ προβάδισμα για την Βον. Ενώ η Μπεσίκτας εντός έδρας βάσει των στατιστικών δεν βασίζεται τόσο στο δίποντο καθώς έχει τα λιγότερα από κάθε άλλη ομάδα, 85 εντός έδρας. Πηγαίνει πιο πολύ από τη γραμμή των 6.75. 13 δευτερόλεπτα επιστρέψαμε. 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού του ημιχρόνου. Άνταμς έχει την μπάλα, λάθος κλέψιμο από το Hill. Για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η επίθεση. Δεν προλαβαίνει ένα σούτ από πολύ μακριά. Χτυπάει στη ρακέτα και δεν του κάνει το χατήρι. Θα μιλούσαμε για το καλάθι του αγώνα από το Μάιο. 39-37. Πηγαίνουμε σε διαφημίσεις για το ημίχρονο και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια της τρίτης περίοδου. Επιστρέψαμε εδώ πέρα στην Μπεσίκτας Αλκατάρα Ρένα για το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ της Μπεσίκτας και της Βόν. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε πριν από 10 δευτερόλεπτα ξανά. Το σκορ είναι 39-37. Η Μπεσίκτας ήδη επέπεσε το πρώτο της φάουλ, με τη Βόνα είναι αυτή η οποία έχει την κατοχή και ξεκινάει να διαμορφώνει μια επίθεση. Πολύ ωραία backdoor πάσα. Ο Γκάμπλ έχει την μπάλα στα χέρια του, κάνει το rebound, τα στοχή. Ο Ντιμπλέρ είναι αυτός ο οποίος θα μαζέψει την μπάλα και θα οργανώσει επίθεση. Οι δύο ομάδες έχουν προσφέρει αρκετό θέαμα στο πρώτο ημίχρονο. Ο δείκτης του σκορ ήταν αρκετά υψηλός. Για να δούμε. Πολύ ωραίο τρίποντο από τον Άνταμς, ο οποίος επανήρθε δρυμύτερος στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Βάζει την Μπεσίκτας 5 πόντους μπροστά. 42-37, 9 λεπτά περίπου για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Η μπάλα ψηλά. Ο Γκάμπλ βγαίνει εκτός, δεν μπορεί να συγκρατήσει το κορμί του την μπάλα και έτσι τον παρασέρνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένα παιχνίδι που κρίνει πολλά, καθώς οι δύο ομάδες έχουν μόνο στόχο τη νίκη. Συνδιαφέρει βαθμολογικά. Η Μπεσίκτας αυτή τη στιγμή έχει το προβάδισμα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο όμως έχει συνεχόμενες ανατροπές στη ροή του. Ενώ τώρα υπάρχει το κλέψιμο, χάνει την μπάλα, ξανά μαζεύει την μπάλα ο Strawberry, εκτελεί για 3 πόντους, είναι άστοχος. Ενώ υπάρχει παράβαση από την Μπεσίκτας και η μπάλα πηγαίνει στα χέρια των παιχτών της Βόν, οι οποίοι οργανώνουν την επίθεση. Για να δούμε. Η μπάλα γυρίζει εκτός παιδιάς. Ο Μάιο παίρνει το διάδρομο. Για να δούμε. Αστοχή. Μαζεύει την μπάλα ο Σανλή. Το φάουλ. Όχι. Συνεχίζει η μπάλα. Προσπάθεια. Μάιο πιέζει. Φάουλ τώρα. Το οποίο χρεώνεται πάνω στο Στρόμπερι από τον Γκάμπλ. Είναι το πρώτο φάουλ για τη Βόν. Ένα έχει και η Μπεσίκτας, το οποίο ήταν στην πρώτη προσπάθειά της. Η μπάλα τώρα ξανά για τους Τούρκους. Γκάμπλ εκτελεί από την κορυφή της ρακέτας. 44-39. 7-49 για τη λήξη του δεκαλέπτου. 22 δευτερόλεπτα, 20-19 για την επίθεση της Βόν, τα οποία δεν χρειάζεται γιατί βγαίνει στην αντεπίθεση ο Μάιο, πασάρει εξαιρετικά στον Γκάμπλ, ο οποίος με ένα alley-oop
ευστοχή σε ένα καλάθι 2 πόντων η μπάλα για την Besiktas που οργανώνει σετ παιχνίδι. Για να δούμε, Ντιμπλέρ, Strawberry, Ντιμπλέρ σηκώνεται από την αδύναμη πλευρά μέσα γι' αυτό. 47-39. Οι Τούρκοι δίνουν ότι έχουν μπει αποφασιστικοί και αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τη νίκη από το τρίτο δεκάλεπτο και όλες να κλειδώσουν το αποτέλεσμα. Για να δούμε αν η Βόνα θα τους το επιτρέψει. Έξω η μπάλα. Σηκώνεται για το τρίποντο. Το κάνει. Η μπάλα είναι μέσα. 47-42. Ο Μάγιο πάσαρε, ο Ζούτζιτς εκτέλεσε για το σκορ 47-42 για τους παίκτες της Βόν. Άνταμς πάει για την απάντηση, η αστοχή, μαζεύει το rebound τον Τιλέο. Ντιμπλέρ, το φάουλ, πήγε να κόψει ο... Ντιμπλέρ, ο Γκάμπλ. Ο Άνταμς ζητώ συγγνώμη, υπέπεσε στο φάουλ την ώρα που πήγε να καρφώσει. Η μπάλα είναι για τους παίκτες της Βόν. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει άγρια ομορφιά. Η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω συνεχόμενα. Δεν υπάρχει καμία στατική φάση. Βρίσκεται στη γραμμή της φιλανθρωπίας της. Ο Γκάμπλ έτοιμος να εκτελέσει για να δώσει το για να φέρει την ομάδα του πιο κοντά στην γηπεδούχο Μπεσίκτας. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Έτοιμος να εκτελέσει και τη δεύτερη. Εύστοχος και στη δεύτερη. Η μπάλα από την τελική γραμμή. Για να δούμε. Οργανώνει το παιχνίδι ο Άνταμς. Πασάρι. Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να πάρει τη νίκη. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλει δύο συνεχόμενες νίκες για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι του είναι σε εξέλιξη. Θα ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της δικιάς μας μετάδοσης για την εξέλιξή του. Θα είμαστε εδώ πέρα για να σε ενημερώσουμε, όπως και για το παιχνίδι του Άρη όταν συμβαίνει να συμβαδίζουν μεταξύ τους. Ένας Άρης ο οποίος δεν έχει πραγματοποιήσει καθόλου καλή πορεία στην Ευρώπη. Ιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας η οποία δέχεται την ισοφάριση αυτή τη στιγμή από τη Βόνη που την πλησιάζει στους 47 πόντους και εφάπτονται τα στατιστικά τους. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες και πηγαίνουν χέρι-χέρι. Για να δούμε τώρα. Πολύ ωραία προσπάθεια. Εκπληκτική πάσα από τον Άνταμς. Βρήκε το Σανλή κάτω από τη ρακέτα, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Τούρκος να σηκωθεί και να εκτελέσει με ένα κάρφωμα επιβλητικά πάνω από τους αντιπάλους του, χωρίς να ανησυχήσει καθόλου για την κατάρρευση της φάσης. Ήταν η αυταπάρνηση με την οποία σηκώθηκε, έδειξε πολλά. Είναι ένας παίκτης που πιστεύει κάθε του φάση. Και τώρα είναι και στη γραμμή των Βολών για να εκτελέσει, καθώς υπέπεσε και σε φάουλ την ώρα που προσπάθησε να τον σταματήσει να αναχαιτίσει την προσπάθειά του. Για να δούμε την Blair. Η μπάλα έξω. Κλέβει. Την Blair σταματάει. Πασάρει εκτός. Παίρνει τα βήματα. Την Blair σηκώνεται. Εκτελεί και είναι εύστοχος. 52-47. Παίρνει ένα προβάδισμα ασφαλείας, αν μας επιτραπεί η έκφραση, η Μπεσίκτας 5 πόντων. Και είναι εδώ να περιμένει την επιστροφή της Βόν ή όχι. Θα μάθουμε συνέχεια ένα παιχνίδι το οποίο προμηνύεται συναρπαστικό μέχρι τα τελευταία λεπτά, ίσως και δευτερόλεπτά του. Η μπάλα τώρα για τη Βόν.
Παίρνει το διάδρομο, πηγαίνει κατά τη ρακέτα, στοχή. Μαζεύουν οι παίκτες της Μπεσίκτας. Με τον Κλάρκ. Κλάρκ έχει την μπάλα. Σιμπαχή. Παίρνει την μπάσα. Κατά τη ρακέτα γυρίζει. Πολύ όμορφο τρόπο και ευστοχή. Πολύ ωραίο καλάθι από το Σιμπαχή που πέρασε πριν από λίγο στον αγώνα. Η Βόνη θα καλέσει ένα time out. Εμείς θα περάσουμε σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι κοντά για τη συνέχεια αυτού του συναρπαστικού αγώνα. Επιστρέψαμε μετά από το time out που πήρε ο τεχνικός της Βόνη. Η ομάδα του βρίσκεται αμυνόμενη όμως και πάλι κόβει με φάουλ όμως. Τον Ντιμπλερ, ο οποίος βγήκε να εκτελέσει επίθεση, δεν τα κατάφερε. Ήταν εκεί ο παίκτης της Βον Γκάμπλ να το σταματήσει. Ο Στρόμπερι την μπάλα εκτελεί πολύ ωραίο καλά την κορυφή της ρακέτας μετά την ασίστ του Σιμπαχή, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Στρόμπερι, ο οποίος έχει 5 ασίστ στο δημιουργικό του κομμάτι. Πιέζουν τώρα ψηλά, σφιχτικά οι παίκτες της Μπεσίκτας. Βγαίνει ο Στρόμπερι. Η μπάλα στο καλάθι πήγε για μια εκπληκτική φάση για να ακολουθήσει ένα follow κάρφημα, αλλά δεν υπήρχε παίκτης να ακολουθεί. Και έτσι ο Στρόμπερι βγήκε σε ρόλο οργανωτή. Στρόμπερι. Σιμπαχή. Κλάρκ. Μέσα! Μέσα ο Κλάρκ. Μέσα και η Μπεσίκτας στο κόλπο της νίκης. 62-49. Η Μπεσίκτας που έχει μπει αποφασιστικά στην τρίτη περίοδο και πάει να τρέξει γρήγορα τις εξελίξεις καθώς θέλει να σφραγίσει τη νίκη. Για να δούμε όμως θα βρεθεί αντίδραση από την τη Βόν. Δεν θα βρεθεί πάντως αυτή τη φάση καθώς οι παίκτες της Βόν αστοχούν και μένει να δούμε την εξέλιξη. Strawberry. Στρόμπερι χάνει την μπάλα και τώρα θα υπάρξουν αλλαγή για τους παίκτες της Βόνης. Ο Κάρι θα περάσει τη θέση του Ντιλέο στον αγωνιστικό χώρο. Βρίσκονται αλχημίες από τον προπονητή της Βόν ώστε να μπορέσει να κλέψει το αποτέλεσμα. Ο Κάρι παίρνει κάποιες οδηγίες όπως θα παίρνουν και οι υπόλοιποι παίκτες. Καθώς η Βόνη ξαναπηγαίνει σε ένα μικρό time out, εμείς σε διαφημίσεις λίγων δευτερολέπτων και είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε εδώ πέρα στην Μπεσίκτας Αρένα και στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαστε παρέα σας για να σας συντροφεύσουμε να δούμε μαζί το συναρπαστικό παιχνίδι το οποίο γίνεται στην Μπεσίκτας Αλκατάρ Αρένα, παρουσία περίπου 2 με 2.500 οπαδών της τοπικής ομάδας. Η Μπεσίκτας έχει το προβάδισμα 10 πόντους μπροστά, 61-51 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 2 λεπτά απομένουν, 15 για τη λήξη της επίθεσης της Μπεσίκτας που η μπάλα είναι στα χέρια του Στρόμπερι. Κλάρκ, πασάρει έξω, Σιμπαχή, σηκώνεται, εκπληκτικό. Εκπληκτικό σήμερα ο Σιμπαχή, ο οποίος έχει πετύχει έχει πετύχει 9 πόντους για την ομάδα του. Είναι ο δεύτερος σκόρερ μετά τον Ντιμπλερ, ο οποίος διαμορφώνει αποτέλεσμα 13 πόντους μπροστά η Μπεσίκτας. Για να δούμε, δύσκολα χάζει το παιχνίδι τα χέρια της, αλλά στο μπάσκετ ποτέ δεν ξέρεις. Πάει για το τρίποντο και την απάντηση ο Τζούμπιτσιτς, δεν τα καταφέρνει. Ο Γκάμπλ πάει να διεκδικήσει το rebound, δεν τα καταφέρνει και αυτός. Φάουλα το Σανλί. Και τώρα η Μπεσίκτας είναι αυτή η οποία θα καλείται να αμυνθεί. Μπεσίκτας αμήνεται σε ζώνη 3-2. Σπάει μπάλα έξω, δεν είναι κανένας παίκτης πάνω στον Γκάρι, ο οποίος απαντάει έπειτα από την ασίστ του Ζούτσιτς σε αυτή την φωτιά που εξαπολύνουν οι παίκτες Μπεσίκτας με τα συνεχόμενα τρίποντα. Δίνει και αυτός τη δική του απάντηση, 64-54, 10 πόντια απόσταση για τις δύο ομάδες. Strawberry, παίρνει το διάδρομο, πηγαίνεις για το layup, κόβεται εντυπωσιακά. Μαζεύει και το rebound ο Σανλί. Το κόψιμο ήταν από τον Γκάμπλ, ο οποίος τρέχει στο απέναντι γήπεδο.
Αστοχή στο lay-up, μαζεύει την μπάλα ο Κλάρκ. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει απίστευτη δράση. Για όσοι δεν μπορείτε να το δείτε, νομίζω ότι είμαστε πολύ καλή παρέα. Η Μπεσίκτας έχει τον πρώτο λόγο. 10 πόντους μπροστά, 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της, 26 για τη λήξη του παιχνιδιού της τρίτης περίοδου. Κάθε τρακέτα ο Κλάρκ, μάχεται με τον εαυτό του. Τελικά έρχεται ο Σανλή να δώσει τη λύση και να επιτύχει τον 64ο πόντο της, τον 66ο πόντο της Μπεσίκτας για το σημερινό απόγευμα. 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης της Βον. Η μπάλα στα χέρια του Μάγιο, η παχή θα υποπέσει σε παράβαση, θα του καταλογιστεί φάουλ. Ο Σιπαχή, ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα του, έχει μέχρι τώρα στην αναμέτρηση σε 15 λεπτά που έχει αγωνιστεί, έχει 4 rebound, 4 assist, 9 πόντους, βοηθάει πάρα πολύ στο αμυντικό αλλά και στο επιθετικό κομμάτι. Ο Γουίμις θα περάσει τώρα στη θέση του Strawberry, ο Γκλέρ στη θέση του Ντιμπλέρ και ο Τσερβίκ στη θέση του Σανλή. Ο Μάγιο παίρνει την μπάλα από τον Γκάμπλ. Πηγαίνει στο lay-up, σπάει πίσω το βήμα του και πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο καλάθι από την κορυφή της ρακέτας. Μετάνιος στο lay-up ο παίκτης της Βον και πήκε σε επίθεση από την κορυφή της ρακέτας. Λήξη τρίτης περίοδου 66-56, 10 πόντους μπροστά, η Μπεσίκτα σταθερά. Πηγαίνουμε σε διακοπή για διαφημίσεις και πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε στην Μπεσίκτας Arena. Το προβάδισμα της Μπεσίκτας έχει μειωθεί κατά 3 πόντους. Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας βρίσκεται μπροστά με 66-59 και τώρα ο Άνταμς βρίσκεται στην γραμμή των βολών, στη γραμμή της φιλανθρωπίας, ώστε να ανακτήσει το προβάδισμα που είχε πριν τη διακοπή η ομάδα του. Άνταμς αντιμέτωπος με τη ρακέτα, μέσα η πρώτη. Για να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη βολή του. Εύστοχος και στη δεύτερη, η ισορροπία που είχαμε συνηθίσει, επανέρχεται η Μπεσίκτας σταθερά μπροστά. Ο προπονητής της Βον δίνει τις οδηγίες του με πάθος από τον πάγκο, όπως αρμόζει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Μάιο. Πασάρι εκτός. Κάρι παίρνει το rebound, αστοχή, μαζεύει ποιος, μαζεύει ο Άνταμς. Μαζεύει ο Άνταμς και βγάζει την ομάδα του σε ένα σετ παιχνίδι γρήγορα μπροστά. Άνταμς με την μπάλα στα χέρια. Ο δημιουργικός παίκτης των Τούρκων καλείται να δώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις στη ομάδα του να φτάσει με ευκολία, με δυσκολία, να φτάσει πάντως στη νίκη. Για να δούμε. Εκτελεί, παίρνει την προσπάθεια πάνω του. Εκτελεί με εντυπωσιακό τρόπο ο Άνταμς. Φωνάζει παρόλο στο δημιουργικό και εκτελεστικό κομμάτι. 71-59, 11 πόντι προβάδισμα για τους Τούρκους, 11 πόντι και για τον Άνταμς. 3 στα 5 τρίποντα έχει και ένα δίποντο, κάτι το οποίο του δίνει αέρα από τη γραμμή των 6.75, την νοητή γραμμή των 6.75. Οι πεντάτες των δύο ομάδων είναι Clark, Gelling, Adam, Strober και Wims για τους Τούρκους, ενώ για τους παίκτες της Vaughn βρίσκονται στο γήπεδο ο Curry, ο Zubic, ο Gramble, ο Maggio και ο Hill. Μια Vaughn η οποία βρίσκεται στη γραμμή των βολών με τον Gamble έτοιμο να εκτελέσει δεύτερη, είναι άστοχος στη δεύτερη. Ήτανε άστοχος και στην πρώτη. Clark μαζί στο rebound, Clark οργανώνει, Clark πασάρει στον Adams. Πολύ ωραία προσπάθεια, πολύ ωραία πάσα από το Wims που βρήκε τον Τζέβικ. Αμαρκάριστο, ο Τζέβικ δεν δυσκολεύτηκε και σούταρε. Χιλ έχει την μπάλα, σταματάει. Πασάρει εκτός. Χιλ εκτελεί, άστοχος, μαζεύει την μπάλα. Ποιος, ο Μάγιο. Χιλ ξανά μέσα, σου τριών πόντων. Η ασίστα το Μάγιο, οι δύο του συνεργάστηκαν έξοχα και ο Χιλ με δεύτερη προσπάθεια βρήκε το δρόμο προς το δικτάκι των Τούρκων και δίνει την ομάδα του μια ανάσα, καθώς μειώνει τη διαφορά, μαζεύει λίγο διαφορά των 13 πόντων και φέρνει το σκορ πιο κοντά, πιο στα μέτρα της Βον. 10 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες.
καθώς και 7,5 λεπτά από το τελικό αποτέλεσμα και το νικητή σε αυτό το πραγματικό ντέρμπι που υπάρχει. Γεβίκ έχει την μπάλα, χάνει, πασάρει εκτός. Σουν τριό πόντων από τον Κλάρκ. Εκπληκτικός, εκπληκτικός και συγκινητικός σήμερα ο Κλάρκ. Σουτάρει με πάρα πολύ όμορφο τρόπο, δίνει το 12ο πόντο του στην ομάδα. Έχει 5 rebound, βοηθάει σε όλους τους τομείς, σε όλες τις ρακέτες. Συγκινητική εμφάνιση σήμερα από τον Άσο του Μπεσίκτας. Η μπάλα έξω. Σουτ, νέο τρίποντο, υπάρχει καθηγισμός, δεν προλαβαίνουμε να το περιγράψουμε το κάθε καλάθι. Ο Ζούπτσις ήταν αυτός ο οποίος με άνεση από τη γραμμή των 6.75 από την αδύνατη πλευρά των Τούρκων, έπειτα την ασίστ του Μάιο, κατάφερε να ευστοχίσει την ασίστ του Μάιο νούμερο 5, να τροφοδοτεί τους παίκτες του. Για να δούμε προσπάθεια. Κάρι υποπέφτει σε φάουλ. Άνταμς έχει την τύχη στα χέρια του και την επαναφορά από την πλάγια γραμμή έπειτα από το φάουλ του Κάρι. Ο Κάρι πασάρει. Έχει την μπάλα ο Άνταμς. Βγαίνει από τα μαρκαρίσματα. Κάρι. Άνταμς δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Πιέζεται το Μάιο. Πάσα, βήμα πίσω. Εκπληκτικό καλάθι από τη γραμμή, από την κορυφή της ρακέτας. Πολύ ωραίο καλάθι. Ένας παίκτης ο οποίος έχει συνεισφέρει πάρα πολύ στην τέταρτη περίοδο και παίζει καθοριστικό ρόλο. Όμως καθοριστικό ρόλο παίζει και ο Ζούμπτσις, ο οποίος πετυχαίνει μετά τα 4 rebound, πετυχαίνει και ένα πολύ όμορφο κάρφωμα έπειτα από την ασίστ του Κάρι. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν με μια διαφορά η οποία συντηρείται σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο που είχε προβάδισμα η Ιβόν, αλλά πλέον το παιχνίδι έχει εξισορροπηθεί. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαφορά που κυνηγάει η Ιβόν και για να δούμε αν θα μπορέσει να την κάμψει μέχρι το τέλος του αγώνα. Δεν απομένει πολύ. 5 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα ο χρόνος έχει παγώσει, και αυτό γιατί ο Κλάρκ δείχνει τις βολές. Είναι άστοχο στην πρώτη. Είναι όμως η ώρα του Κλάρκ να βγει εκτός, ο Σανλί να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Για τα τελευταία αυτά λεπτά ο Κλάρκ που συνέσφερε πάρα πολύ, έχει δώσει μεγάλη χείρα βοήθεια στην ομάδα του για αυτό το 78-68 που παρακολουθούμε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κριθεί στις λεπτομέρειες και στο κατά πόσο η Βόν θα βρει τα ψυχικά αποθέματα να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Για να δούμε, έτοιμος να εκτελέσει. Αστοχή, μπλοκάρεται όμως και το σουτ. Χιλ υποπέφτει σε φάουλ. Ο Στρόμπερι, συγγνώμη, πέφτει σε φάουλ πάνω στο Χιλ. Ο Στρόμπερι, ο οποίος έχει πολύ, ένα παιχνίδι το οποίο έχει βασιστεί πάρα πολύ στην assist. Έχει 5 assist ο άσος των Τούρκων. Εύστοχος στην πρώτη βολή του ο Χιλ. Για να δούμε τι κάνει η δεύτερη. 79-69 η διαφορά. Το 10 πόντων παραμένει σταθερή. Εύστοχος και στη δεύτερη. Δίνει αέρα και ανάσα στην ομάδα του, η οποία βρίσκεται πίσω με 9 πόντους. Strawberry. Strawberry, Adams παίρνει το διάδρομο. Αστοχή σε ένα πολύ ωραίο καλάθι. Αστόχησε όμως και βγαίνει τώρα σε εμφυτηνιασμό. Κάρφωμα εκπληκτικό πάνω από τον Strawberry, από τον Ζούπτσιτ που πήρε τη μακρινή ασίστ από το Hill και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον εαυτό του στην ουσία. Καθώς δεν υπήρξε παίκτη μέχρι τελευταία στιγμή να τον αντιμετωπίσει, ήρθε ο Strawberry
να τον ανοιχτήσει, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Στρόμπερι που πασάρει. Άνταμς έτοιμος να εκτελέσει. Παίρνει την προσπάθεια. Τελικά όμως υπάρχει φάουλ για σπρώξιμο του Μάιο πάνω στον Άνταμς. Την ώρα που πήγαινε ο παίκτης τον Τούρκο να πάρει το διάδρομο και να πασάρει, υπέπεσε σε φάουλ ο Μάιο. Δύο βολές για τον παίκτη της Μπεσίκτας. Πέντε φάουλ για την Βόν. Δύο μόλις για τους Τούρκους. Χάνει την πρώτη βολή του. Έτοιμος για δεύτερη. Τα καταφέρνει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί. Κλέβει όμως εντυπωσιακά. Βγαίνει στην Άνταμς. Χάνει, γυρίζει, μαζεύει. Ο Χίλ ήταν αυτός ο οποίος με κλέψιμο την τελευταία στιγμή. Μπόρεσε και ανέκοψε το καλάθι των παικτών της Μπεσίκτας. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν στους πάγκους για ένα μικρό time out. Πηγαίνουμε και εμείς σε ένα time out για μερικές ανάσες και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εκπληκτική προσπάθεια από τον Άνταμς μετά το time out, ο οποίος καρφώνει με επιδεικτικό τρόπο. Με επιδεικτικό τρόπο έχει πάρει όλο το διάδρομο, κάνει το 82-72 και φέρνει την ομάδα του με το σταθερό προβάδισμα των 10 πόντων να διαγράφει στον πίνακα. Φέρνει την ομάδα του μία ανάσα από τη νίκη. 3:50 πριν τη λήξη. Stop! Ο Μάγιο εκτελεί για 3 πόντους. Είναι άστοχος. Μαζεύει το rebound. Ποιος? Επιθετικό rebound και καλάθι από τον Ζούμπτσιτς. Κάνει και το φάουλ η ομάδα της Μπεσίκτας πάνω στο Ζούμπτσιτς. Ο Σιπαχή ήταν αυτός ο οποίος υπέπεσε στην παράβαση. Δύο βολές για τον άσο της Βόν. Έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη. Είναι άστοχος. Έτοιμος και για τη δεύτερη. Ο Ζούμπιτς με 12 πόντους. Είναι εύστοχος στη δεύτερη. Η μπάλα πέρασε και δεν ακούμπησε τη ρακέτα, καθώς εφάπτηκε πάρα πολύ όμορφα στο δικτάκι. Και τώρα η Μπεσίκτας με τον Σιπαχή, τον Άνταμς, να οργανώνει. Ο Στρόμπερι είναι αυτός ο οποίος κάνει κίνηση, παίρνει το screen, παίρνει την μπάλα. Σηκώνεται, εκτελεί, είναι εύστοχος. Είναι εύστοχος, η ρακέτα πήγε να εμποδίσει την ευστοχία του, αλλά αυτός τα κατάφερε. Και τώρα στο πέντε γήπεδο, άστοχος σε τρίποντο. Πήγε να απαντήσει ο Χίλ, δεν τα κατάφερε, ο Άνταμς μάζεψε το rebound. Άνταμς, ο οποίος βρίσκεται όμως σοριασμένος αυτή τη στιγμή κάτω στο δάπεδο, χτυπάει την πινακίδα. Κουτσένει κιόλας το όπως σηκώνεται. Χτύπησε στην προσπάθειά του. Ο Σαν Λί είναι εκεί να τον παρηγορήσει. Στην προσπάθειά του να μαζέψει το rebound, ο Άνταμς έχασε την ισορροπία του. Στην πάλι πάνω, χτύπησε το πόδι του. Φαίνεται ότι όμως δεν είναι κάτι ενισχυτικό, καθώς δεν θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Σφίγγει τα δόντια ο ίσως πιο πολύτιμος. Ο πολυτιμότερος παίκτης της Μπεσίκτας για αυτό το παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου. Ας μου επιτραπεί η κρίση με 16 πόντους, 3 rebound, 4 assist. Έχει φανεί ως οδηγός για την τέταρτη περίοδο και στην τρίτη είχε μεγάλη συνεισφορά. Strawberry, αστοχή. Είχε κάνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα, αστοχή. Φάουλ πάνω στον Σαν Λί τώρα από το Ζούμπτσιτς. Η Μπεσίκτας φαίνεται ότι δεν πτωείται. Και συνεχίζει ακάθεκτη. Πετυχαίνει την πρώτη βολή ο Σαν Λί. Για να δούμε. Είναι άστοχος στη δεύτερη.
Μαζεύει το rebound. Ποιος. Η μπάλα είναι στα χέρια του παιχτό της Βον. Όμως χάνει την κατοχή. Ξανακερδίζεται. Πιέζουν πολύ ψηλά. Ο Γκάμπλιν τελικά μαζεύει την μπάλα και βγάζει την επίθεση. Γκάμπλ έτοιμος να εκτελέσει για τρεις. Άστοχος. Μαζεύει το rebound. Ξανά. Πάει να εκτελέσει. Καλάθι και φάουλ από τον Άνταμς, ο οποίος συνεχίζει να κουτσένει. Συνεχίζει να κουτσένει. Και αυτό ίσως είναι ανησυχητικό, αλλά δεν φαίνεται ότι θα προχωρήσει κάποια αλλαγή ο προπονητής του. Ή όχι. Τελικά, ναι, τελευταία στιγμή περνάει ο Ντιμπλερ στη θέση του, ενώ ο Άνταμς πηγαίνει να αναπαυθεί στον πάγκο, καθώς το πόδι του δεν του επιτρέπει μέχρι τώρα να συνεχίσει. Ίσως αλλάξει κάτι άμα το παιχνίδι πάρει άγρια μορφή το τελευταίο δευτερόλεπτα, αλλά αυτή τη στιγμή πηγαίνει στον πάγκο. Για να δούμε. Έτοιμος ο Σιπαχή να εκτελέσει. Ναι, το βάζει ο Σιπαχή. Είναι το πρώτο του καλάθι, με η πρώτη εύστοχη βολή αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη. Ένα παιχνίδι το οποίο πηγαίνει όπως το περίμενε ίσως η Μπεσίκτας. Έχει ένα προβάδισμα 15 πόντων, το οποίο όμως είχε στερηθεί στα πρώτα λεπτά, στην πρώτη περίοδο. Στη δεύτερη όμως ανέκαμψε. Και τώρα ο Σιπαχή είναι αυτός ο οποίος θα μοιράσει. 88-73, 15 πόντι, 1-56, 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Για να δούμε τελικά την εξέλιξη. Θα αποκτήσει άγρια μορφιά το παιχνίδι. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Τιμπλερ, ο οποίος ευστοχεί και κάπου εδώ ίσως πέφτουν οι τίτλοι τέλους για το διπλό της Βον που δεν θα βγει. Η Μπεσίκτας 1-40 πριν τη λήξη έχει 17 πόντους απόσταση, ένα σκορ που δύσκολα θα αλλάξει. Για να δούμε όμως, σου 3 πόντων, μαζεύει το rebound. Ποιος, ο Strawberry. Μαζεύει το rebound το Strawberry και δίνει τώρα την μπάλα. Ξανά Strawberry. Έτοιμος για 3 πόντους. Αστοχή, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στο Σιπαχή από τον Hill. Ο Strawberry πηγαίνει στον πάγκο, εμφανώς ανακουφισμένος από τη διαφαινόμενη νίκη της ομάδας του. Σιπαχή στην εκτέλεση. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Για να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη βολή του. Εύστοχος και στη δεύτερη. Όχι, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Αναπηδά πολλές φορές. Μαζεύει το rebound το Brewing. Βγαίνει στον εμπλητηριασμό. Hill. Παίρνει το διάδρομο μόνος του. Hill. Καλάθι. Πολύ ωραία προσπάθεια από το Hill. Ο Ντιμπλερ όμως έχει πέσει σε φάουλ την ώρα που ο Hill δεν έκανε την προσπάθειά του. Καλάθι και φάουλ για τον παίκτη της Βον, ο οποίος βρίσκεται στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Τρεις αλλαγές τώρα
Συγγνώμη, μία αλλαγή για την Μπεσίκτας. Ο Αλ παίρνει τη θέση του Ντιμπλέρ. Ντιμπλέρ ο οποίος αποχωρεί από τον αγώνα. Αλ παίρνει χρόνο συμμετοχής. 44 δευτερόλεπτα, 43-40 για τη λήξη του αγώνα. Μπεσίκτας, Βον, 91-76 επίθεση για τους Τούρκους. Σιπαχή με πλάτη. Γυρνάει, κάνει το lay-up. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από το Σιπαχή. Εκπληκτικός ο Σιπαχή σήμερα. Και αυτός η Μπεσίκτας έχει να αναδείξει πολλούς MVP. Θα δυσκολευτεί όποιος ψηφίσει. Ο Σιπαχή με 14 πόντους, 4 rebound, 4 assist. Βρίσκει το δρόμο πολύ εύκολα προς την αντίπαλη ρακέτα. Δεν έχει δυσκολευτεί καθόλου. Ένα παιχνίδι το οποίο δίνει πολύ ωραία μορφιά στο μπάσκετ. Μέχρι το 4ο δεκάλεπτο κάπου εκεί κρίθηκαν όλα. Δεν τα κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Η Βόν βρέθηκε πίσω, δεν μπόρεσε να γυρίσει το παιχνίδι και έτσι το τελικό αποτέλεσμα έμελε να μείνει έτσι. Για να δούμε, 6 και 4 για τη λήξη. Δεν θα εκτελέσουν επίθεση οι παίκτες της Μπεσίκτας. 95-79 το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έκρινε τον νικητή σε μέχρι την τελευταία περίοδο. Για όσοι συνεργάστηκαν για τη μετάδοση από μένα, το Χάρη Μανουλίδη και το Μίλτο Σταμουλή, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο ξημέρωμα Τετάρτης. Καλή διασκέδαση.